Γεια σας. Αισθάνομαι πολύ τυχερή και χαρούμενη βέβαια που σήμερα θα κάνουμε αυτή την κουβέντα με τη Σοφία Αντίπα. Καλώς όρισες. Χαίρετε. Στο facebook.gr, αγαπημένη μου Σοφία. Θα πω γιατί αισθάνομαι τυχερή. Γιατί όλες οι μανούλες για θέματα που αφορούν στα παιδιά μας και δεν είμαστε σίγουρες ότι κάνουμε το σωστό, ή τα συζητάμε με τις φίλες μας ή με τις δικές μας μαμάδες, ή μπαίνουμε στο διαδίκτυο για να μάθουμε, ας πούμε, 5 πράγματα παραπάνω, να βρούμε μία λύση. Εγώ αισθάνομαι πολύ τυχερή, γιατί έχω την άνεση να καλώ τη Σοφία στο κινητό της και μου λέει πώς πρέπει να κατευθυνθώ. Από την άλλη χαίρομαι γιατί μέσα από αυτό το βίντεο νομίζω ότι θα βοηθήσουμε και εσάς. Σήμερα θα μιλήσουμε λοιπόν για τα όρια και πώς πρέπει να βάζουμε σωστά τα όρια εμείς οι μαμάδες στα παιδιά μας. Ένα μεγάλο κεφάλαιο τα όρια. Πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Και εγώ χαίρομαι πολύ, να πω την αλήθεια, διότι όντας μέσα στο διαδίκτυο, κανείς μπορεί να πάει να το δει και να το ξαναδεί και να το ξαναδεί. Είναι διαφορετικό λίγο από την τηλεόραση. Θέλουμε να δώσουμε συμβουλές στις μαμάδες, όσο πιο πολλές μπορούμε. Οπότε, ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχεις εδώ πέρα μαζί σου. Να είσαι καλά. Η υπερπροστασία, γιατί με ρωτήσανε και το κορίτσια την ώρα που με ετοιμάζανε, να το πω και αυτό. Γίνεται. Ναι, ναι. Όλοι έχουν μια ερώτηση. Πάντα υπάρχει μία ερώτηση και μου λένε: η υπερπροστασία πειράζει. Πειράζει πάρα πολύ. Πειράζει. Πάρα πολύ. Πειράζει τόσο πας πολύ. Πας να κάνεις καλό και κάνεις κακό. Όλοι νομίζουν ότι πάνε να κάνουν το καλό, γιατί θεωρούν ότι αν το παιδί τους δεν στεναχωρηθεί, δεν πληγωθεί, δεν χτυπήσει, όλα αυτά τα αποφύγουν, ότι θα είναι έτσι ένα πιο χαρούμενο παιδί. Δεν θα είναι. Θα είναι ένα παιδί που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει τελικά στη ζωή του. Δηλαδή, θα είναι ένα παιδί το οποίο θα του φωνάζει κάποιος ότι μιλάει άσχημα. Αργότερα, σαν ενήλικα, και θα τρέχει, θα βάζει τα κλάματα, δεν θα ξέρει τι να κάνει, γιατί δεν θα έχει αντιμετωπίσει ποτέ μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή, πότε μια μαμά γίνεται υπερπροστατευτική και ξεπερνά τα όρια της προστασίας? Ας πάρουμε παράδειγμα. Λοιπόν, οι υπερπροστατευτικές μαμάδες τι κάνουν? Είναι οι μαμάδες που στο πάρκο δεν αφήνουν τα παιδιά, ξέρω εγώ, να σκαρφαλώσουν. Άμα πέσουν, τρέχουν και ουρλιάζουν, ξέρω εγώ, κοστάκι, αμέσως να πιάσουν το παιδί, μην τυχόν και έχει πονέσει. Δηλαδή, αμέσως να προσπαθήσουν να του πάρουν το συναίσθημα αυτό. Είναι οι μαμάδες του πόνου. Του πόνου ή πολλές φορές του φόβου. Γιατί ένα παιδί που πέφτει μπορεί να μην έχει χτυπήσει, αλλά να φοβάται επειδή έπεσε. Mm-hmm. Είναι οι μαμάδες που στο σχολείο είναι αυτές που θα πηγαίνουν συνέχεια στο δάσκαλο, στο καθηγητή, στο διευθυντή και θα έχουν συνέχεια παράπονα ότι το παιδί τους δεν το προσέχουν πολύ. Ή ο δάσκαλος του κάνει το τάδε. Αλλά σε μια επαναληπτική συμπεριφορά μιλάμε, έτσι. Όχι να πάει μια ότι φορά μια είναι, μαμά. Όταν αυτό είναι η καθημερινότητα, λοιπόν. Ότι είναι μια. Όχι, ας μην πούμε καθημερινή, αλλά είναι η σύνηθη συμπεριφορά, ας πούμε, της μαμάς τα ή παιδιά, του μπαμπά. Τα παιδιά που μεγαλώνουν έτσι, με υπερπροστατευτικούς γονείς, δεν το αφήνω μόνο στη μαμά, μιλάνε στη μαμά τους, δηλαδή, ή τα κρατάνε μέσα τους? Δεν μιλάνε στη μαμά και δεν μιλάνε και στον μπαμπά για τον εξής λόγο. Δεν θέλουν να τους πληγώσουν. Δεν θέλουν να συναχωρήσουν το γονιό. Δεν θέλουν να αγχώσουν το γονιό. Δεν θέλουν να φοβήσουν το γονιό. Οπότε άρα είναι πιο κλειστά παιδιά. Είναι πολύ πιο κλειστά παιδιά και η σχέση. Τώρα. Ναι, πολύ πιο κλειστά παιδιά. Και χαλάει και η σχέση με τους γονείς, έτσι. Γιατί το παιδί θα νιώθει ότι με το που πάω στη μαμά, η μαμά θα πάθει πανικό. Και ότι όταν ένα παιδί μοιράζεται κάτι μαζί μας, που μπορεί να είναι και σοβαρό, πρέπει να είμαστε και ψύχρεμοι μες όταν το πούμε. Να μην αντιδράσουμε. Έτσι, όπως αντιδράσουμε τον άντρα μας μαζί, ας πούμε, όταν το συζητάμε. Πολύ ψύχρεμα. Στο παιδί πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι. Γενικά χρειάζεται μια ψυχραιμία. Χρειάζεται λιγάκι να βγούμε από την κατάσταση και με τον άντρα μας. Μην το λες. Λιγάκι να βγούμε από την κατάσταση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, αυτό που μας συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Γιατί οι γονείς τι θέλουν, παθαίνουν πανικό. Κι εγώ παθαίνω πανικό. Όλοι παθαίνουν πανικό με τα παιδιά τους. Ότι ξέρω εγώ, μου κάνα κάτι στο παιδί μου. Να προστατεύσω. Δηλαδή, είναι αυτή η προστασία που είναι μέσα μας. Είναι έμφυτο αυτό το να προστατεύσεις το παιδί. Οπότε βγαίνει αυτό κατευθείαν. Αν είσαι μια υπερβολική μαμά, το παιδί σου δεν πρόκειται ποτέ να σου λέει τίποτα. Διότι και μεγαλώνοντας θα ντρέπεται. Άσε τώρα, θα έρθει η μαμά μου και θα με κάνει ρεζίλια, ας πούμε, στο σχολείο. Άστο τώρα, θα έρθει η μαμά, θα βγει η μαμά και θα με κάνει ρεζίλια στην παρέα. Οπότε δεν λέω τίποτα. Το καταλαβαίνω απόλυτα έτσι πως το εξηγείς. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να πούμε όχι στο παιδί? Πάντα λέμε όχι. Το όχι είναι όχι. Βρίσκουμε μια λέξη, ας πούμε. Όχι, δεν πρέπει, δεν θέλω. Κάτι. Όχι. Εξηγούμε όμως γιατί. Πάντα εξηγούμε. Το εξηγείς, βέβαια. Έτσι. Δεν ξέρω εγώ, ρίχνω το ποτήρι το γυάλινο γιατί θα σπάσει και πιθανό ότι θα κοπείς. Δεν δηλαδή, πρέπει υπάρχει να φας πολλά γλυκά γιατί θα έρθει η δόνα τεριδόνα. Η δόνα τεριδόνα. Πολύ ωραίο παραμύθι. Θα χαλάσουν τα δόντια.
πολλά παιδιά θα πούνε, μα τώρα έφαγα και δεν χάλασαν. Ή λένε οι μαμάδες θα σου πέσουν τα δόντια. Μα τώρα έφαγα και δεν μου πέσανε. Το άκουσα πρόσφατα από ένα παιδί, το οποίο το βρήκα εξαιρετικό. Ναι, διότι αν πεις αυτό και δεν εξηγήσεις ότι μα δεν θα πέσουν τώρα την ώρα που τρως, θα χαλάσουν και θα πέσουν. Δηλαδή χρειάζεται μια εξήγηση για τα παιδιά. Άρα δεν φτάνει μόνο το όχι, δηλαδή τα όρια δεν φτάνει. Τι χρειάζεται. Άκου, λοιπόν, τα όρια είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο γιατί. Διότι δημιουργούν συνείδηση. Πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα από τη συνείδηση στον άνθρωπο, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, τα όρια δημιουργούν μια συνείδηση στο παιδί. Γι' αυτό και χρειάζεται η πειθαρχία. Αλλά αυτό δεν δημιουργούν τα όρια. Δηλαδή ότι ό,τι κάνεις έχει μια επίπτωση στη ζωή σου. Εξού και αρχίζουν και γίνονται συνειδητά τα παιδιά. Ότι ξέρω, εγώ περνάω το δρόμο, πρέπει να κοιτάξω, γιατί θα με χτυπήσει αυτοκίνητο. Κατάλαβες, είναι τόσο σημαντικά. Χωρίς τη συνείδηση δεν μπορώ να κάνω τίποτα στη ζωή μου. Δηλαδή δεν υπάρχει λογική πια. Κατάλαβες, δουλεύει ο εγκέφαλος. Είναι να εξηγήσεις γιατί πρέπει να υπάρχει αυτό το όριο. Ναι. Γιατί πρέπει να κοιμάσαι. Πες μου εσύ τώρα. Θα σου βάλω εγώ να κάνεις τη μαμά. Ναι, γιατί πρέπει να κοιμάσαι 9 η ώρα. Και δεν πρέπει να κάτσεις να δεις μέχρι τις 12 DVD. Εμένα μου λέει το εξαιρετικό ο μικρός μου, ότι μα είναι ακόμα μέρα. Διότι τώρα είναι 8 η ώρα ακόμα μέρα. Και μου λέει, μα είναι ακόμα μέρα, δεν είναι βράδυ. Ναι, του λέω, το καλοκαίρι βραδιάζει πιο αργά. Αλλά τώρα χρειάζεται να πάμε για να κοιμηθούμε, ας πούμε. Όταν λες 9 η ώρα, πρέπει να βάζεις το όριο το δικό σου, το συγκεκριμένο, όταν τελειώσει, ξέρω εγώ, αυτό το DVD, εσύ σαν μάνα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η μάνα και ο πατέρας ορίζουν. Είμαστε οι αρχηγοί, έτσι. Δεν υφίσταται να λέει το παιδί πότε θα πάει για ύπνο. Άρα, άμα δεις το παιδί σου στις 9, γκρινιάζει πάρα πολύ. Αλλά αν το πας στις 9 και 4, είμαστε OK, το πας στις 9 και 4. Ναι, δεν είσαι και τόσο αυστηρός με τα όρια. Δεν είσαι και τόσο αυστηρός. Τα όρια, άλλο. Γιατί εκεί τους πας και τα νεύρα. Ναι, τα όρια δεν σημαίνει. Εγωισμός. Παρακολουθώ με το ρολόι. Εντάξει, δεν είμαστε στρατός. Το όριο σημαίνει συνοχή. Αυτό που λέω γίνεται ουσιαστικά. Το λέω και το εννοώ, δεν το λέω έτσι. Εάν τα ακολουθεί και πετυχαίνουμε, ας πούμε, αυτή τη συνοχή, μας ακούει και ακολουθεί, πρέπει να έρχεται η επιβράβευση και αν έρχεται, τονίζεται η αυτοπεποίθηση. Ναι. Και πολύ. Πότε ξεπερνάς πάλι τα προσωπικά σου όρια σαν μαμά από τη χαρά σου. Πάρα και πολύ. Και πώς επιβραβεύεται ένα παιδί. Συνέχεια θέλει επιβράβευση. Δηλαδή, λεκτικά μόνο. Η επιβράβευση θέλω να το σκεφτείς ότι είναι σαν η τροφή, σαν τα μπισκότα, αυτά που έχουμε εδώ τα Μιράντα, τα υπέροχα, σαν την τροφή για την αυτοπεποίθησή μας. Όσο περισσότερη επιβράβευση κάνεις στο παιδί σου, χωρίς να χρησιμοποιείς συνέχεια τον μπράβο, εντάξει, είναι συγκεκριμένα, χωρίς να λες συνέχεια μπράβο ή τι φοβερός που είσαι, γιατί αν είσαι τόσο φοβερός, πρέπει συνέχεια να είσαι φοβερός και αυτό είναι. Είσαι πολύ δύσκολος ρόλος για ένα παιδί. Άρα χρειάζεται με μέτρο. Αν λέμε συνέχεια, είσαι καταπληκτικός, είσαι φοβερός, είσαι πιο καλός, ο πιο αυτό. Πολλές μητέρες το λέμε, μην με κοιτάς έτσι. Ναι. Δεν είναι καλό αυτό, Δεν είναι πολύ καλό. Γιατί? Γιατί ανεβάζουμε πάρα πολύ τον πύχη. Πάρα πολύ. Τόσο πολύ που το παιδί δεν μπορεί να τον φτάσει αυτό το πύχη. Πολύ τον πύχη το κάνω. Δεν μπορεί να τον ανεβάσει στην καθημερινότητα, δεν μπορεί να τον ανεβάσει στο σχολείο, στους γονείς. Δηλαδή είναι πολύ ψηλός αυτός ο πύχης. Θέλουμε πιο χαμηλά. Η επιβράβευση μόνο λεκτικά γίνεται ή το να πάρεις ένα δώρο, να του πεις θα φας και ένα γλυκάκι. Είναι κοίταξε, μέσα στα πλαίσια. Δεν γίνεται να μην γίνει. Αυτό. Γίνεται. Δεν γίνεται να μην γίνει. Δεν λέω να είναι καθιερωμένο έτσι, αλλά. Εγώ σου λέω τη δική μου άποψη, έτσι. Από τη δική μου εμπειρία και από τις δικές μου γνώσεις, δεν είναι ουτοπικό να πούμε ότι αυτό δεν θα γίνει. Όχι. Σοφία μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπες και μοιράστηκες μαζί μας. Έχω να σας κάνω μια πολύ ωραία πρόταση. Με αφορμή τη γιορτή της μητέρας, αγαπημένες μου φίλες, τα μπισκότα Μιράντα Παπαδοπούλου σκέφτηκαν κάτι πολύ γλυκό και πολύ έτσι συναισθηματικά ενδιαφέρον. Θέλω να μπείτε μέσα στο site biscotakimou.gr. Μπορείτε να βρείτε έναν πολύ γλυκό διαγωνισμό και να πάρετε μέρος γιατί αξίζει, αλλά να παρακολουθήσετε τι λέει ένα παιδάκι για τη μαμά του. Είναι η Μαργαρίτα και σε αυτό το βίντεο θα σας συγκινήσει πολύ. Τα φιλιά μου.